περιμένω να περάσει το μηχανάκι. Για να σας πω καλημερούδια και να μην ακούγεται φασαρία από πίσω. Καλώς ήρθατε στο vlog μας ημέρα 7η. Φτάσαμε και στην 8η, τι λέω, 8η ημέρα. Φτάσαμε στην 8η ημέρα του vlog μας. Πλησιάζουμε παιδιά στα Χριστούγεννα και δεν θέλω να περνάει ο καιρός, θέλω ο Δεκέμβρης να κολλάει. Να μην περνάει με τίποτα, αλλά πιο πολύ εμένα οι καλοκαιρινοί μήνες μου κολλάνε, είναι η αλήθεια. Ξέρετε το λόγο, ξέρετε ότι δεν αγαπώ πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ο Δεκέμβρης, επειδή είναι από τους πιο αγαπημένους μου μήνες, περνάει σαν νεράκι. Και ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης. Τέλος πάντων, είμαι εδώ καθισμένη, θα έχουμε ένα καθιστό vlog μας σήμερα, γιατί πρέπει να σας κάνω το haul από το Λονδίνο. Και εσείς δεν κρατιέστε, μου στέλνετε συνέχεια μήνυματα και μου λέτε δείξε μας τι πήρες, δείξε μας τι πήρες. Αλλά και ο Αλέξανδρος περιμένει ο δόλιος υπομονετικά, γιατί βάλαμε σε αυτή την τζάντα εδώ όλες τις αγορές, γιατί τις μάζεψα για να μπορέσω να σας τις δείξω. Και έβαλε και τα παιχνίδια του μέσα και περιμένει υπομονετικά πότε θα τελειώσουμε το βίντεο για να μπορέσουμε να σας δείξουμε. Βέβαια λείπει ένα αυτοκινητάκι από ό,τι είδαμε όλοι. Ναι, λείπει. Αυτό το τελευταίο, το λευκό που πήραμε, το Range Rover, δεν υπήρχε περίπτωση, το έχει όλη την ώρα αγκαλιά του. Τα έχω χωρίσει, εδώ έχω βάλει αυτά που πήρα από Tiki Max, πήρα μόνο για εμένα, δεν θα σας δείξω τα δώρα φέτος, γιατί δεν θέλω. Κλέβουνε και μπαίνουν και κοιτάνε. Πέρσι δεν ξέρω αν θυμάστε που έλεγα βγείτε, βγείτε, μην δείτε τι δώρα σας έχω πάρει. Κλέβουνε και δεν θέλω να το κάνω. Να μείνουν με την απορία. Το λέω, σας κοιτάω, εσάς κοιτάω, ξέρετε ποιους κοιτάω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, έτσι τα έχω χωρίσει για να σας τα δείξω λίγο πιο... Καλά είσαι? Ναι. Α, τι έκανε έτσι? Εντάξει αγάπη μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως πριν, όχι με κάτι που αγόρασα από το Λονδίνο, αλλά με κάτι που έγινε χαμό στα σχόλια. Μόλις είδατε τις τίκες από τα διαβατήριά μας, παιδιά είναι από Shein. Λοιπόν, Scooby-Doo, του Αλέξανδρου αυτό διάλεξε, του Superman, εν τω μεταξύ εγώ αυτό είχα πάρει για τον Αλέξανδρο, αυτό και τον Κανάκη, αυτό που διάλεξε ο Αλέξανδρος για τον Κανάκη και Powerpuff Girls για εμένα, πάρα πολύ ωραία, πολύ χαριτωμένα στίκες, εν τω μεταξύ και στο στα διαβατήρια η κοπέλα τα χάζευε, της άρεσε που ήταν έτσι χαρούμενα. Κοιτάξτε μέσα εν τω μεταξύ. Πώς είναι και αυτό με το Scooby-Doo. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ νομίζω δεν έχει κάτι, μόνο εδώ έχει, από την από εδώ πλευρά. Και πάω Powerpuff Girls πάλι από εδώ. Βλέπετε το πιο ωραίο του Scooby-Doo, να ξέρετε. Γι' αυτό ξέρει ο Αλέξανδρος τι διαλέγει. Αυτές ήταν οι θήκες για τα διαβατήριά μας, οπότε να ξέρετε ότι είναι από Shein. Και θα αρχίσω από Primark. Από αγαπημένα Primark, που λέγεται και ακούγεται πολύ έντονα ότι θα έρθουν και στην Ελλάδα, για να δούμε. Θα ξεκινήσω όμως με αυτό που πιάσα και πρώτο, το σκουφάκι του Κανάκη. Που είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία, που είναι πολύ γνωστή και εντωμεταξύ έχει συνεργασία με γνωστές, έχει και με NBA, πέρα από όλη τα ώρα που σας είπα, είχε και με NBA και είχε πάρα πολύ αυτά τα jacket που είναι πολύ της μόδας στην Αμερική, τα τύπου NBA. Λοιπόν, ο Κανάκης πήρε αυτό, πολύ ωραίο και έχει μέσα και fleece. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας λέω και τη μέση όπως θα θυμάμαι. 4 λίρες. Εσείς να υπολογίζετε περίπου 1,5 ευρώ. Δηλαδή από το 4 υπολογίστε ότι... Καθίστε να σας το πω για σίγουρα. Αλλά εγώ έτσι τα υπολόγιζα και μου έβγαινε σωστά. Έλα καλό μου. 4 λίρες. Α, 5 ευρώ ας πούμε. Αυτό. Μετά πήραμε αυτές εδώ τις κάλτσες. Τις πήρα για δώρο. Δεν θα πω για ποιον όμως. Γιατί να μην πω, είναι για την κυρία Κατερίνα, την κοπέλα που θα κάνουμε, έχουμε αύριο τη λογοθεραπεία μας. Οπότε θα της το πάμε δωράκι, είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές, φοράει τέτοια έτσι χαριτωμένα κυρία Κατερίνα. Οπότε επέλεξα να της πάρω αυτό. Ο Αλέξανδρος διάλεξε αυτή εδώ, το φουτεράκι βασικά, φουτεράκι είναι. Χρυσό τον έκανα να διαλέξουμε κάτι άλλο, με τίποτα δεν ήθελε. Δεν μ' αρέσει το χρώμα του, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει ο Μπομπ. Μ' αρέσει ο Μπομπ και μ' αρέσει που είναι και βασιλιάτικο, αλλά αυτό το χρώμα... Καθόλου. Αυτή είχε 8 λίρες, γύρω στα 10 ευρώ θα υπολογίσω, για να το δω να δω αν υπολογίζω καλά, 9,30. Εκεί περίπου να υπολογίζεται, γύρω στο 1,5 ευρώ παραπάνω σε αυτά. Λοιπόν, μετά του πήρα εγώ αυτή με το Grinch που του άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι τέλεια για τις γιορτές τώρα, άντε να τα πλύνω να τα φοράει και στο σχολείο. Αυτή είχε 11 ευρώ, άρα γύρω στις 13 λίρες. Πάρα πολύ όμορφη, είναι πλεκτούρλα. Πολύ χαριτωμένη. Και επίσης για την ημέρα των γενεθλίων του στο σχολείο, του πήρα αυτή εδώ με 7 λίρες μόνο. Είναι πουκάμισο και παπιόν
Και δείτε σχέδια πάνω. Άγιος Βασίλης, Τάραντος, δέντρα. Τι άλλα έχει, έχει και καρυδράφτη, είδα λάθος, όχι είδα, έχει τέτοια. Πιγκουινάκια. Πόσο cute και μόνο 7 λίρες. Παιδιά, δηλαδή λέω, κρίμα που δεν έχουμε Primark. Στα παιδικά έχει πολύ ωραία ρούχα. Σε εμάς τους μεγάλους δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον 8 και 17. 8 ευρώ και 17 λεπτά. Αυτό εδώ τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Και για μένα από Primark πήρα 2 σετάκια μεσόρουχα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει 1, 2, 3, 4, 5. Άρα πήρα 10 και είχαν 4 λίρες. 4 ευρώ και 67 λεπτά. Δεν θέλετε να σας πω πόσο τα παίρνω από εδώ. Γιατί παίρνω κάποια συγκεκριμένα. Και έχει μέσα νομίζω 4. Καμία σχέση. Ελπίζω τουλάχιστον να βγουν καλά. Βαμβακερά λέει ότι είναι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Και επίσης από Primark για εμένα, παιδιά, ναι, δεν έχω πάρει κάτι για βάλω. Α, όχι, πήρα και την. Να, πήρα και αυτά τα δύο εδώ και τα ξέχασα. Πήρα το primer που ξέχασα να το βάλω σήμερα που βάφτηκα, να σας πω τη γνώμη μου. Κρίμα. Δεν ξέρω, αλλά μου γράψατε πάρα πολλές ότι είναι. Πώς έγινε έτσι τώρα από το κοπάνημα της βαλίτσας. Ότι είναι ίδιο με τις Bobbi Brown το primer. Και το είδα κι εγώ αυτό σε διάφορα βιντεάκια. Επίσης πήρα για μένα αυτό είναι το φιόγκο για τις γιορτές. Τώρα για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά θα δω, δεν ξέρω. Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και είχε 3,5 λίρες, γύρω στα 4 και κάτι ευρώ. Τίποτα, παιδιά, πολύ καλές στην. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι μπορεί να μας έρθουν εμάς τα Primark και να είναι πιο ακριβά. Όλα τα περιμένω. Πάρα πολύ ωραίο. Για δείτε πώς θα. Καλό χειγέ εδώ. Έτσι να το δείτε πώς θα φαίνεται. Λογικά θα είναι ωραίο έτσι πίσω να το έβαζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η αγκράφα που έχει πάνω και το χρώμα. Αλλά η αγκράφα πολύ περισσότερο. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από Primark για εμένα. Τώρα είναι ενωμένα, μπορώ κάπως άρα για να τα ξενώσω. Τέλος πάντων, θα τα δείτε λίγο έτσι. Κοιτάξτε τι χαριτωμένο που είναι. Ενώ έλεγα να πάρω καρό πιτζάμες, έτσι πιο. Γενίκες, δεν ξέρω ρε παιδιά, στην πιτζάμα δεν μπορώ, θέλω οι πιτζάμες μου να είναι έτσι χαριτωμένες και παιχνιδιάρικες και πάρα πολύ όμορφη και είναι και σαν φλίς, έχει και κάτω λάστιχο, αυτό μου άρεσε περισσότερο και δεν είναι crop φέτος, γιατί πέρσι θυμάστε τι σας είπα ότι την είχα πατήσει και πήρα crop και δεν τις έχω ευχαριστηθεί καθόλου και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ωραίες και αυτές. Και στα άσχετα τώρα, να σας δείξω τι πήρα. Στα άσχετα πήρα Hair Burst βιταμίνες που τις έχει άπλετες εκεί. Ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν τις βρίσκεις, παρόλο που πήγα και στο mall. Έχω πάει 3-4 φορές και έχω σταματήσει αυτό το νέο κατάστημα που έχει ανοίξει με. Από εκεί τα πήρα και αυτά. Κάπως λέγεται τώρα, δεν το θυμάμαι. Πολύ γνωστή εταιρεία είναι. Έχει ένα κατάστημα στο mall, αλλά στην Αγγλία έχει πάρα πολλά. Και έχει ένα κατάστημα στο mall και νομίζω και να έχει στην Κηφισιά. Πήγα να ρωτήσω, δεν τις είχε, αλλά τις βρήκα στην Αγγλία και είχε από όλες εντωμεταξύ. Είχε και από αυτές, είχε και με τις Unicorn, αλλά αυτές είναι που εγώ έχω δει τεράστια διαφορά με τα μαλλιά μου και δεν με πειράζουν στο στομάχι, γιατί δοκίμασα και κάποιες άλλες οι οποίες με πειράξανε στο στομάχι, παιδιά. Και έχω ευαίσθητο στομάχι, εγώ βέβαια. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος από τον Ιδρύο πήρε αυτήν εδώ την. Πώς τη λένε, την μπάλα, τη χιονόμπαλα. Αλλά δεν έχει χιόνι, έχει μέσα γλυτεράκια. Αλλά. Ξέρετε τι δεν μου άρεσε στις μικρές. Το παρατηρήσαμε και εκεί, αλλά του άρεσε και το πήραμε. Είναι θαμπό το νερό. Καθίστε να δείτε. Το βλέπετε. Είναι λίγο θαμπό μέσα το νερό. Και τέλος πάντων, το πήραμε έτσι για να το διακοσμήσουμε και στο δωμάτιο. Και επίσης ο Αλέξανδρος από τον Ιδρύο διάλεξε και αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όσοι εσείς είσαστε στην ηλικία μου και δεν είσαστε μικρούλες, σίγουρα θα το θυμάστε. Εκτός και αν υπάρχουν, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ακόμα. Αυτά που προσπαθούσες έτσι να το πιάσεις. Και δεν μπορούσες. Εν τω μεταξύ αυτό θέλω να σας πω ότι το πέρασα στη βαλίτσα σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν το είδε κανένας. Όχι στη βαλίτσα, στην τσέτα πλάτης μου. Που είμαι σίγουρη ότι υπό άλλες συνθήκες θα μου το σταματάγανε. Και έχει μέσα στερεία, έχει μέσα καβούρι, έχει. Πώς το λένε, υπόκαμπο, έχει χελώνα. Τα βλέπετε. Πάρα πολύ όμορφα. Στα άσχετα τώρα πήρα ένα βιβλίο. Μόλις είδα ότι στο Watford έχει Waterstones, τρελάθηκα, γιατί είναι ένα από τα πιο γνωστά βιβλιοπωλεία από ό,τι έχω καταλάβει στο Λονδίνο. Τουλάχιστον δεν ξέρω, ίσως είναι στο όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το γνωρίζω αυτό παραπάνω. Απλά επειδή έψαχνα ένα συγκεκριμένο βιβλίο και είδα ότι το έχει εκεί, μπήκα και είδα ότι έχει πάρα πολλά καταστήματα, οπότε θεώρησα ότι είναι και ένα από τα πιο γνωστά. Και είμαι σίγουρη ότι πολλές. Θα έχετε καταλάβει ποιο βιβλίο πήρα. Πήρα το Evergreen της Lydia Millen. Ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου
influencer η Λίντια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θαυμάζω πάρα πολύ τα βίντεό της όταν μας δείχνει το χώρο του σπιτιού της, ειδικά τον χώρο της κουζίνας της και αυτή την τέλεια θέα που έχει απ' έξω που βλέπει δάσος και πραγματικά είναι όνειρο. Οπότε πήρα το βιβλίο της και θέλω να ξεκινήσω να το διαβάζω και είναι και όμορφο. Και πέτυχα και αυτό με το σκληρό εξώφυλλο, γιατί νομίζω ότι βγαίνει και χωρίς. Από το TK Maxx λοιπόν πήρα στον κανάκι δώρο αυτό το πλεκτό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ μόλις το είδα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό τώρα να σας πω λίγο τιμές, γιατί θέλω να καταλαβαίνετε λίγο και τις τιμές. Είχε 20 λίρες, άρα γύρω στα δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να τα υπολογίσω, δηλαδή τώρα εγώ με το μυαλό μου υπολογίζω γύρω στις 23 λίρες. Αλλά συνήθως όταν έμπαινα να δω δεν ήταν έτσι τα πράγματα, υπολόγιζα λάθος. Α, 23 και 35, μπράβο μου, πολύ καλά. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν... δεν ξέρω τι αρχική κλπ. Δεν λέει κάτι, ούτε αυτό λέει σε αρχική. Πολύ πολύ όμορφο. Πολύ πολύ όμορφο, πολύ μου αρέσει. Επίσης από TK Maxx για μένα πήρα από μια εταιρεία που λέγεται Nanette. Nanette, δεν έχω ιδέα. Ορίστε, αυτά εδώ τα σκουλαρίκια, τα οποία μόλις τα είδα, τρελάθηκα. Μ' αρέσανε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πολύ κομψά, έχω κάποια άλλα παρόμοια τα οποία είναι πιο μικρούλια και μου αρέσαν αυτά που είναι έτσι πιο μεγάλα και γυαλίζει ωραία και η πέτρα, είναι ζυργόν λέει και στο φως πραγματικά γυαλίζει πάρα πολύ. Εδώ πέρα τώρα τιμή δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν γράφει, δεν θυμάμαι και καθόλου πόσο τα πήρα. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα για μένα από TK Maxx είναι αυτό εδώ το κασκολάκι, είναι Michael Kors και από 68, δεν λέει πόσο το πήρα. Δεν έχει καρτελάκι, από 68 λίρες, δεν θυμάμαι πόσο το πήρα. Μ' άρεσε πολύ γιατί είναι από τη μία μαύρο και από την άλλη είναι γκρι και μπορείς να το φορέσεις είτε έτσι, είτε γιουβέτσι. Από Hamleys ο Αλέξανδρος διάλεξε αυτό εδώ το λαμπορκίνι τέλος πάντων, πολύ ωραίο χρώμα, το αγαπημένο μου. Δεν μπορώ, με αυτό το πορτοκαλί έχω θέμα. Υπάρχουν κάποια άλλα πορτοκαλί τα οποία μπορώ να τα ανοιχτώ. Αυτό δεν μπορώ, με τίποτα. Πήρε από Hamleys επίσης και αυτό εδώ το Lego που έχει το λεωφοριάκι. Έχει ξετρελαθεί ο Αλέξανδρος με το λεωφοριάκι. Θέλει συνέχεια να μπαίνουμε και να κάθεται πάνω. Τα έβλεπε να περνάει και να περνάνε και τα θαύμαζε. Το άρεσε πάρα πολύ. Και αυτά πήραμε έτσι σε πιο μεμονωμένα σε μαγαζιά. Τώρα πάμε να σας δείξω από Harrods τι πήραμε. Δεν πήραμε πολλά. Ο Αλέξανδρος διάλεξε πάλι ένα παιχνίδι που του άρεσε και του κράτησε και τη συσκευασία γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Του την κράτησε όταν θα βαρεθεί τα αυτοκίνητα και αν τα ξαναβάλουμε μέσα μπορεί να τα διακοσμήσει έτσι να το έχει σαν ενθύμιο γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι τα σιδερένια τα αυτοκίνητα και αυτά που μου αρέσουν και εμένα. Τα πλαστικά δεν μου αρέσουν, να σα πω την αλήθεια, είναι τα σιδερένια. Είναι ο λαιμός μου χάλια, συγγνώμη. Μπασάκι και εδώ, το λεωφορείο το με την ανοιχτή την πόρτα την πίσω, τα παλιά. Και το ταξί. Το στόλισε στο δωμάτιο του, τώρα πόσο φαντέξει ένας θεός ξέρει. Και τώρα πάμε να σας δείξω ότι πήρα από Harrods. Βασικά ναι, όχι, ξεκίνησα να σας δείχνω με αυτό, δεν είναι τίποτα. Τώρα έτσι νιώθω, επειδή μιλάω ώρα, με έχει πιάσει κάτι της. Πήρα αυτό εδώ το ομπρελοκάκι, που νομίζω ότι πρέπει να το πήρε όλο το Λονδίνο. Έτσι όπως περιμέναμε στα ταμεία, όλοι παίρνουν αυτό το μπρελόκ. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου έκλεψε την καρδιά μου, το είδα. Είναι πανέμορφο εδώ το αρκουδάκι από Harrods. Πάρα πολύ όμορφο αυτό εδώ το μπρελόκ, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Δεν κάνει σίγουρα για κλειδιά αυτοκινήτου ή στα κλειδιά του σπιτιού θα το βάλω ή σκέφτηκα να το κρεμάσω στον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου, δεν ξέρω θα δω. Επίσης πήρα αυτά εδώ τα πετσετάκια, είναι πετσετούλες. Οι οποίες, δείτε τι ωραίο σχέδιο πάνω, πάρα πολύ ωραίο, είναι δύο και έχει και διαφορετικά σχεδιάκια. Ένα λεπτό να σας τα δείξω. Τα σχεδιάκια του, έλα καλό μου. Στην ουσία είναι πετσέτες για τσάι, να κάνεις το τσαγάκι σου και να πλώσεις τις πετσετούλες. Η μία είναι αυτή, αυτό το σχέδιο, με τα Harrods. Παλιά όμως, πάρα πολύ ωραίο. Και η άλλη είναι αυτή που μου άρεσε περισσότερο εμένα, να σας πω την αλήθεια. Δείτε τι ωραία σχέδια, ταιριάζει πάρα πολύ και με ένα τέτοιο που έχουμε, πώς το λένε, ένα τραπεζομάντιλο.
Και εγώ, να σα πω την αλήθεια, σκέφτηκα να τα πάρω είτε για την κουζίνα, δεν ξέρω αν θα πληθούν και αν θα με βολεύουν για την κουζίνα, αλλά και για, για σουπλά, ή σουβέρ. Καθίστε. Όχι, σουπλά, καλά το λέω. Μπερδεύω το σουπλά με το σουβέρ, όπως τον έρχεται με τον ανιπτήρα, κάπως έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Να σα το φέρω και κοντά να δείτε τα σχέδιά του, τι όμορφο που είναι. Γράφει και χάρο σε κάποια σημεία. Και έψαχνα, όχι, στη συνέχεια πήρα και κάτι ίδιο, το ίδιο, σε ποδιά. Αυτό εδώ το σχέδιο, άντε να τα πλύνω, έχουν πάνω και τηλεφωνικούς θαλάμους. Έχει κάνει zoom να το δείτε καλά το σχέδιο, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ ενθουσιάστηκα, έχω πάθει μια μονή με αυτά τα σχέδια. Και επίσης έψαχνα σε όλο το χάρος, γύρω 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 γύρω, γύρναγα για να βρω το ίδιο σχέδιο στο θερμό. Και δεν το έβρισκα με τίποτα. Δηλαδή με τίποτα όμως σε μπλε. Μόνο σε αυτό το εδώ το ροζ, αλλά είναι τόσο όμορφο ροζ και αυτό, που μου άρεσε, αλλά οκ, ήθελα σε μπλε, το προτιμούσα. Και είναι από αυτά που πατάς και μπορείς να πιεις έτσι, να βάλεις ένα ποτήρι και έτσι το κλείνεις. Αυτά. Και θα είναι ωραία για τα τσαγάκια μου, επειδή εγώ πίνω πολύ τσάι. Πω πω, είναι πανέμορφο, είναι το πιο ωραίο θερμό που έχω δει. Τώρα, δεν σας είπα τιμές. Το αυτοκινητάκι είχε 15 λίρες, κάντε λίγο εσείς τι είναι αυτή. 30 λίρες είχε αυτό, ήταν λίγο ακριβά, αυτά είναι η αλήθεια. 25 λίρες η ποδιά και 20 λίρες οι πετσετούλες. Ελπίζω να φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο, να είδατε όλες τις αγορές, να μην με βαρεθήκατε εδώ με τον πυρι-πυρι. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο από όλα αυτά σας άρεσε περισσότερο. Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Τι σύντομα, αύριο, φιλάκια.